Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ με ένα ακόμα unboxing βίντεο. Τις προηγούμενες ημέρες είχα ξεπακετάρει το PlayStation 5 με το Drive και έχω στα χέρια μου επίσης το Digital Edition, την έκδοση από την οποία θα απουσιάζει το slot για να δέχετε δισκάκια και να μπορείτε να βλέπετε είτε ταινίες π.χ. Blu-ray, είτε και να παίζετε παιχνίδια τόσο τα παλιά του PlayStation 4, όσο και όσα καινούργια βγουν για το PlayStation 5 σε δίσκους. Διαφορετικά, πάτε εδώ, πάτε digital, και θα χωρίς drive και θα παίζετε κανονικά το σύνολο των παιχνιδιών που θα βγουν για το PlayStation 5, αλλά και αν είστε συνδρομητές του PlayStation Plus, έχετε και πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση σε 20 έτσι, highlight τίτλους που έρχονται από το PlayStation 4. Αν όμως έχετε μια ολόκληρη γκάμα από games PlayStation 4 σε δίσκους, θα πρέπει να πάτε στην έκδοση με το Drive που έχει και ένα κατοστάρικο παραπάνω. 4,99 το συγκεκριμένο, 3,99 το digital. Έχουν εξαντληθεί, το ξέρω. Εγώ το παρήγγειλα 17 Σεπτεμβρίου. Σκεφτείτε, 2 μήνες πριν την επίσημη κυκλοφορία που ήταν 19 Νοεμβρίου. Πότε θα έρθει και τα λοιπά, παιδιά, με ρωτάτε για το πότε θα έρθει το δεύτερο πακέτο, η δεύτερη φουρνιά κονσολών, PlayStation 5 και τα λοιπά. Δεν έχω ιδέα. Μαθαίνω ότι οι καθυστερήσεις είναι τεράστιες. Εγώ έχω στα χέρια μου 2 συσκευές, το συγκεκριμένο το PlayStation 5 με το Drive είναι αυτό που χρησιμοποιώ και θα κρατήσω και έχω και το Digital που θέλω έτσι να το ξεπακετάρω και να κάνουμε ένα γρήγορο δίπλα-δίπλα ποιες είναι οι διαφορές τους, μόνο στο Drive, εμφανισιακά τέλος πάντων, και θα φύγει για συνάδελφο. Δεν το πουλάω ούτε αναγκαστικά αυτή την περίοδο που θα έχω μόνο μία κονσόλα, μπορώ να κάνω κάτι σε διαγωνισμό επειδή με ρωτάτε. DualSense, ένα πάρα πολύ καλό joystick, gamepad και ο πρώτος δίσκος που αγόρασα, PlayStation 4, Hits, Uncharted, το 1, 2 και 3. Το 4 βρίσκεται ανάμεσα στα 20 παιχνίδια του PlayStation Plus. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε unboxing το digital. Βλέπετε ότι οι διαφορές τους είναι στο χρώμα, έτσι. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, τα κουτιά είναι ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι στο χρώμα και γίνεται εμφανές, για να μην υπάρχουν παρατράγουδα και παρανοήσεις από την Sony, τόσο εδώ, όσο και πάνω, όσο και... Όχι, πίσω δεν βλέπω κάτι, αλλά σε 2 σημεία αναφέρει η Sony ότι δεν είναι έκδοση, δεν δέχεται δισκάκια αυτή η συγκεκριμένη έκδοση. Η Sony δεν της λέει Drive και Digital, λέει PS5 και PS5 Digital. Και να τα δούμε τα κουτιάκια από πίσω. Okay. Οι κωδικές ονομασίες είναι για το MEN με το Drive CFI-1016α και για το Digital CFI-1016β. Το unboxing το είδαμε για το κανονικό. Πάμε με τη βοήθεια του μαγικού κοπηδιού να κάνουμε και το unboxing για το Digital. Θα το αφήσω εδώ. Να πω ότι τα κουτιά μπορεί να είναι ίδια, αλλά υπάρχει διαφορά στο βάρος και τις διαστάσεις της συσκευής. Το ένα είναι 4,5 κιλά και το digital είναι 3,9. Σε ό,τι αφορά αυτή τη διάσταση και αυτή είναι ίδια, είναι λίγο πιο λεπτό το digital επειδή απουσιάζει το slot για το drive. Αυτό εδώ και βγάζω την κονσόλα από μέσα. Λίγο χαμός. Για να το δούμε. Δύο PlayStation 5. Ξέρω ότι πολλοί τώρα αυτή τη στιγμή κάτι έχετε πάθει. Μπορεί να ρίχνετε και κατάρες. Ορίστε.
Να το λοιπόν και το λεπτό. Τα βάζω δίπλα-δίπλα εδώ πέρα, να τα τσεκάρετε. Θέλω να μου αφήσετε στα σχόλια ποιο από τα δύο ή έχετε παραγγείλει ή έχετε ήδη στα χέρια σας ή περιμένετε να παραλάβετε. Φαίνεται πιο ψηλό αυτό εδώ, γιατί έχω βάλει και τη βάση από κάτω. Φυσικά μπορείτε να το τοποθετήσετε και έτσι. Τόσο αυτό, όσο και αυτό. Το βάζω δίπλα-δίπλα. Και τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Λογικά έχει το gamepad, το DualSense, έτσι, οπότε να το. Το καλώδιο ρεύματος, το τροφοδοτικό είναι ενσωματωμένο. Οδηγίες χρήσης και στα ελληνικά και καλώδιο HDMI 2.1, το αφήνω στην άκρη εδώ, καλώδιο HDMI 2.1, αλλά και η βάση, η οποία έχει πλάκα, γιατί αν ψάχνετε τη βίδα για να το βιδώσετε σε όρθια, σε κάθετη διάταξη, γιατί θέλει τη βίδα για να μην κουνιέται, σε οριζόντια δεν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να γυρίσετε τη βάση έτσι, και εγώ μόνος μου τα ανακάλυψα αυτά. Θα μου πεις, θα μπορούσες να έχεις δει κανένα βίντεο ρε φίλε πριν, όχι. Να τη βιδούλα εδώ πέρα, οπότε πάτε και το κουμπώνετε αυτό από κάτω, για να θυμηθώ πώς είναι σε αυτό. Ωραία, ναι. Θέλει να το γραπώσει από πίσω. Πας εδώ, να το, και η βιδούλα εδώ πέρα. Θέλει λογικά με ένα, πώς το λένε, θέλει με ένα, ναι, πρέπει να βγάλω και αυτό. Με ένα κέρμα καλό θα ήταν να το κάνετε. Μην το κάνετε τώρα με κατσαβίδι, με κάποιο κέρμα να το γυρίσετε. Λοιπόν, το σφίγγω εγώ έτσι τώρα πρόχειρα-πρόχειρα, εντάξει, για να τα βάλω δίπλα-δίπλα και να τες οι δύο συσκευές. PlayStation 5 με το drive και PlayStation, θα βάλω και αυτό στην άκρη, να καθαρίσει λίγο έτσι το τραπέζι, και PlayStation 5 η digital έκδοση. Να τα δίπλα-δίπλα, δεν υπάρχει καμία άλλη διαφορά, ούτε σε επεξεργαστική ισχύ, ούτε σε δυνατότητες, σε τίποτα. Η μόνη διαφορά είναι ότι το ένα έχει σλότ για Blu-ray δισκάκια και κάνει και ένα κατοστάρικο παραπάνω. Βλέπετε και από πίσω, ίδιο ακριβώς, Ethernet, δύο USB, και HDMI 2.1 με output 2.1 και η υποδοχή σύνδεσης για το καλώδιο ρεύματος. Και μπροστά, ναι, το βλέπω, δεν είναι πιο παχύ νομίζω σε αυτό το σημείο. Εδώ κάτω που βρίσκεται το drive είναι το σημείο και μπορείτε να το δείτε και εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν το drive και εδώ πέρα το digital, το σκέτο. Να σας πω την αλήθεια, πιο όμορφο είναι το digital, έτσι, πιο έτσι, ίσχες οι γραμμές του, πιο minimal. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι και πιο βαρύ, έχει και εδώ πέρα το εξόγκωμα, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Πάντως είναι μια ωραία συσκευή που αισθητικά, η οποία πιστεύω ότι θα γουστάρετε να την έχετε κάπου και να φαίνεται στο σαλόνι. Γιατί εγώ στην αρχή πήγα και το καταχώνιασα, το συρτάρωσα έτσι κάτω από την τηλεόραση και δεν με βόλεψε. Αλλά έχοντας το έτσι όρθιο πλάι στην τηλεόραση νομίζω ότι είναι πιο όμορφο και έχει και καλύτερη πρόσβαση από πίσω, αν θες να αλλάξεις κάποιο καλώδιο, το HDMI, ας πούμε, να το στείλεις κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέσο προβολής ή κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα. Θέλω να σας πω ότι οι πρώτες μέρες που ξεκίνησα να κάνω βιντεάκια, να παίζω με το PlayStation 5, έχω κατεβάσει όλα τα παιχνίδια και τα 20 του PlayStation 4. Πήρα έτσι και βρήκα και σε καλή τιμή αυτό το PlayStation Hits με 14 κάπου ευρώ, είπα να έχω και ένα δισκάκι. Έκανα και τη συνδρομή στο PlayStation Plus
Είναι αυτή τη στιγμή η 12μήνη έρχεται νομίζω με 49 ευρώ από 60 ή 45. Κάπου εκεί έχει Black Friday τιμή, δείτε το. Έχω κατεβάσει και τα 20 παιχνίδια, έχω ξεκινήσει να παίζω κάποια από αυτά. Αν θέλετε έτσι να μάθετε λίγο που έχω παίξει από όλα, αλλά ήθελα να πάρω μια γνώμη. Μου άρεσε αρκετά το God of War, μου άρεσε αρκετά το Detroit και το Final Fantasy σε ό,τι αφορά το πώς κινείται ο χαρακτήρας. Ξέρω ότι μερικοί θα με ακούτε και θα λέει αυτός κατέβηκε από τα βουνά, αλλά είπαμε παλιός gamer εδώ με μια μεγάλη παύση τουλάχιστον 25 χρόνων, επανέρχομαι δυναμικά, ανυπομονώ να δοκιμάσω και καινούριους τίτλους αποκλειστικά developed για το PlayStation 5 για να ευχαριστηθώ. Ρωτάτε, μία ερώτηση άλλη που μου κάνατε είναι αν παίζουν σε τηλεοράσεις που δεν είναι 4K. Φυσικά και παίζουν σε τηλεοράσεις που δεν είναι 4K. Θα πρέπει όμως η τηλεόρασή σας να έχει είσοδο HDMI. Δεν ξέρω αν με κάποια άλλη πατέντα μπορείτε σε... Αλλά σε τι τηλεόραση, ποια τηλεόραση δεν έχει HDMI πια. Δεν σας ενδιαφέρει ούτε αν είναι Full HD, HD ή 4K. Απλά σε 4K και ειδικά τηλεόραση η οποία είναι συμβατή κάποιες από τις υποδοχές της, αν όχι όλες, με HDMI 2.1, εκεί είναι που θα πάρετε το 100% όταν θα έρθουν οι super powerful τίτλοι του PlayStation 5. Έως τότε, εγώ σε μια 4K 50 βλέπω, φετινή 2020 μοντέλο, εκεί στα 3,5 κατοστάρικα, 3,90, μια χαρά και όλα καλά. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το unboxing του PlayStation 5 Digital. Κρατάω το drive, το digital φεύγει από τα χέρια μου. Αν έχω κάποιο νέο σχετικά με τις παραδόσεις, θέλω να σας πω ότι θα το μεταφέρω, θα σας το πω μέσα από το techblog.gr. Μέχρι τότε, καλό gaming σε όλους, καλή αναμονή και με το καλό να το παραλάβετε όσοι το έχετε παραγγείλει. Και αυτά. Κώστας Βλαχάκης, η τεχνολογία μας ενώνει, τεχνολογία και το gaming, και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!